Αύριο στις 12 το μεσημέρι, ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας Μάριος Αλμάς, που παραπέμπεται προς διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λόγω αντικοινοβουλευτικής ή αντικομματικής ή αντισυναδελφικής συμπεριφοράς, θα απολογηθεί ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας. Ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη έδωσε την εντολή για την παραπομπή του βουλευτή, λόγω των επανειλημμένων δημόσιων τοποθετήσεων του τελευταίου για φωτογραφικούς διαγωνισμούς για κυλική αρχαιολογικών χώρων. Ο Μάριος Αλμάς είχε κάνει σχετικές δηλώσεις και στην πρωινή εκπομπή του Open στις 19 Σεπτεμβρίου. Πρόσφατα, Υπουργείο έδωσε 100 κυλικεία όλο του Υπουργείου του. Έχετε κάνει και ερώτηση στη Βουλή για αυτό, το θυμάμαι. Δεν ακούστηκε. Το έδωσε σε έναν. Εμείς το παίξαμε εδώ. Στην ελάχιστη προσφορά. Έδωσε και το. Στην ελάχιστη. Δηλαδή έλεγε τιμή εκκίνησης 230.000 το μήνα. Να. Ο ένας έδωσε αυτό, το 230. Οι όλοι φύγαν έξω με τους φωτογραφικούς όρους. Εν έτη 2024. Άρα λέτε φωτογραφικό διαγωνισμό από το Υπουργείο. Αυτό από Υπουργείο. Τώρα, λεπτάκι, πού εδώ καταγγέλλεται φωτογραφικό διαγωνισμό από Υπουργείο όμως, κύριε Σαλμά. Είναι σοβαρό, είναι εισαγγελέα. Μα αφού το είναι δημόσιο, το είπαμε. Το είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, το είπα στη Βουλή. Το έκανα ξανά ερώτηση να κατατεθούν τα πρακτικά. Αυτό είναι σοβαρό τελειώσω. Πράγμα. Εδώ σοβαρό. Καταγγέλλεται στημένο φωτογραφικό διαγωνισμό. Μάλιστα. Δεν είναι απλή. Πού να το πούμε. Στον εισαγγελέα. Πού είναι ο εισαγγελέας αυτή πάλι. Να αφήνετε πρωτοσέλιδο. Δεν τα πάτε στη Βουλή. Εγώ Βουλή αυτή τη δουλειά θα κάνω. Θα πηγαίνω καθ' όλη την ώρα στον εισαγγελέα. Είναι και αυτή η μέρος δουλειάς σας όμως. Να πηγαίνω στην εισαγγελέα. Στη δημόσια αρχή, αν έχετε στοιχεία για ένα φωτογραφικό διαγωνισμό. Κοιτάξτε. Κατά τη γνώμη μου. Αλλά το έχει πει στη Βουλή. Άρα ναι, όχι, σε κάθε περίπτωση. Δεν το είπα στη Βουλή, το είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα παρουσία του Πρωθυπουργού. Το επίσημο με τις δικαστικές αρχές δεν έχω πει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάριος Αλμάς ισχυρίζεται πως ενώ ρώτησε τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ιωάννη Τραγάκη, για το λόγο της παραπομπής του, δεν έχει πάρει σχετική απάντηση και πιθανολογεί πως καλείται να απολογηθεί για τις σχετικές δηλώσεις για τα κηλικία. Κυβερνητικές πηγές μιλούν για συκοφαντίες του βουλευτή στην κοινοβουλευτική ομάδα και σε δημόσιες τοποθετήσεις του και για αβάσιμους ισχυρισμούς χωρίς στοιχεία, ακόμη και για υστεροβουλία του. Καθώς τις απαιτούμενες απαντήσεις τις έχει δώσει η κυρία Μενδώνη στη Βουλή. Δεν παραπέμπεται επειδή διαφοροποιήθηκε ιδεολογικά ή πολιτικά. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό κόμμα, δημοκρατικό κόμμα, ένα ελεύθερο κόμμα των τάσεων και της σύνθεσης και το αποδείξαμε αυτό πολλάκις. Παραπέμπεται για τις δηλώσεις του περί αδιαφάνειας, κατ' επανάληψη, στις οποίες, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη έχει απαντήσει εμπεριστατωμένα και δημοσίως. Το εγώ θέλω να πω είναι ότι όταν κάποιος μιλάει και λέει κάτι, να. Πρέπει να το τεκμηριώνει. Πρέπει να το τεκμηριώνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία έχουμε ακούσει από τον Μάριο τον Σαλμά, τον συνάδελφό μου, δεν είδαμε κάποια τεκμηρίωση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει.